Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή της επίσημης επίσκεψης του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας, του κύριου Σέρτζιο Ματαρέλα, που σε πολύ λίγο θα βρίσκεται εδώ, στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, όπου θα πραγματοποιήσει την επίσημη επίσκεψή του με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Να πούμε πως σήμερα ο κύριος Ματαρέλα είχε συνάντηση το μεσημέρι με τον ομόλογό του, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί μίλησαν για το μεταναστευτικό πρόβλημα, την ανεργία, αλλά και τους πολύ πολύ στενούς δεσμούς που έχουν οι δύο χώρες. Να πούμε πως η αντιπροσωπεία που περιμένουμε σε πολύ λίγο να έρθει εδώ στη Βουλή είναι πολυμελής από την Ιταλική πλευρά. Είναι μαζί με τον κύριο Ματαρέλα και ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, ο κύριος Βιτσέντσο Αμαντόλα, καθώς και πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγα λεπτά περιμένουμε την αυτοκινητοπομπή να εισέλθει από την Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, να μας σταματήσει μπροστά στην είσοδο του άγνωστου στρατιώτη, όπου θα γίνει και υποδοχή από τον κύριο Νίκο Βούτσι, όπως παραδοσιακά γίνεται σε μεγάλες επισκέψεις όπως αυτή σήμερα που περιμένουμε τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο περιστήλιο από την πλευρά της Αμαλίας βρίσκεται ο συνάδελφος Φώτης Κωστόπουλος, όπου περιμένει να έρθει σε πολύ λίγο όλη αυτό κινητοπομπή του κύριου Ματαρέλα, του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κέλλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εν αναμονή, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, Κέλλη, της επίσημης επίσκεψης του κυρίου Ματαρέλα εδώ στο Μέγαρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σε λίγα λεπτά αναμένεται ο κύριος Ματαρέλα να περάσει πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη. Θα τον περιμένει στην υποδοχή ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Ο κύριος Ματαρέλα μετά θα περάσει μέσα, θα έχουν συνάντηση κατά δύο είναι δύο άνδρες, θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο και στις 18:30 θα αναχωρήσει για το Μέγαρο Μαξίμου. Θα πρέπει να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου και θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε μαζί, Φώτη, κάποια στοιχεία για τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, να δώσουμε λίγο το προφίλ του 12ου Πρόεδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Βεβαίως, Κέλλη, 76 ετών ο κύριος Σέρτζιο Ματαρέλα, πρώην δικαστής. Προέρχεται από οικογένεια πολιτική, έχει αναλάβει κυβερνητικές θέσεις σε πολλές κυβερνήσεις της Ιταλικής Δημοκρατίας, συγκεκριμένα στην κυβέρνηση του κυρίου Τζιοβάνι Γκόρια, στην κυβέρνηση του Τζούλιο Αντρεώτη και στην κυβέρνηση του Μάσιμο Νταλέμα. Εδώ να πούμε ότι ήταν από τους συγγραφείς. Φώτη, παρακολουθούμε όση ώρα εσύ μας περιγράφεις το προφίλ του κύριου Ματαρέλα. Βλέπουμε πλάνα όπου νωρίτερα ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρέθεσε επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Και βλέπουμε πλάνα, ήταν και ο κύριος Βούτσης, όπως παρακολουθούμε. Οι δύο άντρες μίλησαν για θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα και οι πολιτικές δυνάμεις της ενωμένες θα ξεπεράσουν την κρίση και θα συνεχίσουν ατελάντευτα την πορεία της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Υπογράμμισε ο κύριος Προκώτης Παυλόπουλος νωρίτερα το μεσημέρι. Συνέχισε, Φωτή. Ο κύριος Ματαρέλα, λοιπόν, αυτό λέγαμε πριν, Κέλλη, το 2002 συμμετείχε στο κόμμα της Μαργαρίτας, ενώ το 2007, και αυτό είναι το σημαντικό, υπήρξε από τους συγγραφείς της ιδρυτικής διακήρυξης του Δημοκρατικού Κόμματος. Εξελέγει στη θέση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού, του κυρίου Μάσιμο εξελέγει στη θέση του Προέδρου της Βουλής, είναι πρώην δικαστικός, ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας στα τέλη Ιανουαρίου του 2005. Πριν από λίγο βγήκε και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, εδώ στην είσοδο της Λεωφόρου Αμαλίας, προκειμένου να υποδεχθεί τον υψηλό προσκεκλημένο. Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν τη επίσημη επίσκεψη του κυρίου Σέρτζιο Ματαρέλα, του Προέδρου τη Ιταλική Δημοκρατία, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να πούμε πω το πρωί, κατά την επίσκεψη που είχαν οι δύο άντρε, με τον κύριο Παυλόπουλο δηλαδή, ο κύριο Προκόπης Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον Ιταλό Πρόεδρο για την ειλικρινή και έμπρακτη συμπαράσταση τη Ιταλία στην υπέρβαση τη ελληνική κρίση, αλλά και στη θερμή φιλοξενία που επεφύλαξε στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 2015.
κουβέντες σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Να πούμε πως ο κ. Παυλόπουλος και ο κ. Ματαρέλα μίλησαν για τα κοινά ιδανικά, για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας οικογένειας και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Συζήτησαν αναλυτικά το θέμα που αφορά και τις δύο χώρες, το μεταναστευτικό. Και να πούμε πως αυτό θα απασχολήσει φυσικά και τις δηλώσεις που θα κάνουν ο κύριος Βούτσης με τον κύριο Ματαρέλα στη συνέχεια. Είναι ένα θέμα που και οι δύο χώρες έχουν να αντιμετωπίσουν και να συζητήσουν. Εντός ο λίγο αναμένεται, Κέλλη. Ακούμε ήδη τις σιρήνες από τα περιπολικά. Mm-hmm. Αναμένεται να φτάσει εδώ ο κύριος Ματαρέλα, ο οποίος, να πούμε όπως λέγαμε και πριν, ότι ήταν πρόταση του Ματέο Ρέντζι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ύστερα από την αποχώρηση του Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Μόλις έφτασε ο κύριος Ματαρέλα, ο κύριος Βούτσης κατεβαίνει τα σκαλιά του Μεγάρου του Κοινοβουλίου, προκειμένου να υποδεχθεί τον Ιταλό Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα, βλέπουμε την αυτοκινητοπομπή που έχει φτάσει ήδη στον προάβλιο χώρο της Βουλής των Ελλήνων από τη λεωφόρο Αμαλίας. Έχει ήδη ο κόσμος της... Βρίσκεται και ο κύριος Κουράκης εδώ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ναι, και ο κύριος Κουράκης, αντιπρόεδρος της Βουλής, θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τον κύριο Ματαρέλα. Να πούμε πως παραδοσιακά, εθιμοτυπικά, όλες οι επίσημες επισκέπτες, όλοι οι επίσημοι επισκέπτες από αυτή την πλευρά της Βουλής έρχονται. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τα πλάνα. Είναι πολύ μεγάλα τα μέτρα ασφάλειας που έχουν πάρθει. Βλέπουμε τον κύριο Βούτση τώρα, ο οποίος κατεβαίνει το κόκκινο χαλί, τα σκαλιά, για να υποδεχθεί τον κύριο Σέρτζιο Ματαρέλα, τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Να πούμε πως ο κύριος Ματαρέλα Φώτη έχει διατελέσει και υπουργός παιδείας και υπουργός άμυνας. Βεβαίως, και το 1999 μέχρι το 2001. Έχει μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία ο κύριος Ματαρέλα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τον κύριο Σέρτζιο Ματαρέλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της Βουλής των Ελλήνων, συνοδευόμενος πάντα από τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Νίκο Βούτση. Εδώ είναι με τον κύριο Αναστάσιο Κουράκη, αντιπρόεδρο της Βουλής, όπου τον υποδέχονται, εισέρχονται σιγά σιγά μέσα στο κεντρικό κτίριο, στο Μέγαρο της Βουλής, για να κατευθυνθούν προς το γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Εκεί, στο σαλόνι του Προέδρου, οι δύο άντρες θα φωτογραφηθούν, θα κάνουν τις δηλώσεις τις απαραίτητες για τους δημοσιογράφους και τις κάμερες και μετά θα μιλήσουν κατηδίαν χωρίς τις κάμερες. Και πάλι μαζί θα συνδεθούμε, Φώτη, σε πολύ λίγο, για να μας μεταφέρεις και το πόσο μεγάλη και πολυπληθής την αντιπροσωπεία που έφτασε μόλις στη Βουλή των Ελλήνων. Να πούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πως ο κύριος Ματαρέλα σήμερα το πρωί, μιλώντας με τον κύριο Παυλόπουλο, εξήρε το ήθος και την προσωπικότητα του ο κύριος Παυλόπουλος του κύριου Ματαρέλα, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, εκτός από φίλους, από την πολιτική, έχει και πολλούς φίλους στον χώρο της διανόησης και της νομικής επιστήμης και τόνισε ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που εκφράζει κατά τρόπο εμβληματικό τις αξίες και τις αρχές του Ιταλικού έθνους. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τον Σέρτζιο Ματαρέλα, τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ήδη βρίσκεται στο σαλόνι του Πρόεδρου της Βουλής, του κύριου Νίκου Βούτση. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και τις δηλώσεις που θα γίνουν. Ο κύριος Αναστάσιος Κουράκης είναι επίσης στο γραφείο του κύριου Βούτση. Πάντα σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ζωντανή ροή, ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Γι' αυτό βλέπετε και πολύ κόσμο να περνάει μπροστά από την κάμερα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα γίνουν και οι δηλώσεις. Βλέπουμε και τον κύριο Γιόλα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η απαραίτητη χειραψία για τις κάμερες και τους τηλεοπτικούς φακούς. Που είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Siamo felici di avere qui tra di noi il Presidente della Repubblica Italiana, il Sua Eccellenza, il signor Sergio Mattarella. Perché è il mio mia προσωπικότητα που εκπροσωπεί μια μεγάλη φίλη χώρα. Perché lui stesso è una grande personalità che rappresenta un grande paese amico. Που χρόνια ολόκληρα συμβαδίζουμε
και στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, αλλά και της ιστορίας μας εδώ και εκατονταετίες, χιλιετηρίδες θα έλεγε κανείς. Un paese con il quale da anni stiamo seguendo un comune cammino nell'ambito dell'Unione Europea, nell'ambito dell'Europa stessa e nell'ambito della storia millenaria. Εργαζόμαστε από κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη και να δυναμώσουν οι δυνάμεις της ειρήνης σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Stiamo lavorando tutti assieme affinché ci sia la pace e rafforzare le forze della pace a livello europeo. Καθώς είμαστε στο μάτι μιας γενικότερης αποσταθεροποιημένης περιοχής και από την Βόρεια Αφρική και από την Μέση Ανατολή και βιώνουμε τις δραματικές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων. Visto che ci troviamo entrambi i paesi nell'occhio di un grande perturbazione dovuta appunto a una destabilizzazione proveniente dall'Africa settentrionale e dal Medio Oriente. Εργαζόμαστε από κοινού και με τις ίδιες αξίες ως χώρες, έτσι ώστε να υπάρχει η αλληλεγγύη, η φιλία και η φιλοξενία για τους δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες απόκληρους που έρχονται και θέλουν να περάσουν προς την Ευρώπη μέσα από τις δύο χώρες μας. Stiamo quindi congiuntamente lavorando basandoci sui valori e principi della solidarietà, dell'amicizia, dell'accoglienza e dell'ospitalità affinché queste decine, centinaia e migliaia di persone che provengono da questi paesi passino tramite l'Italia e la Grecia verso i paesi dell'Europa. Και εργαζόμαστε πάλι από κοινού για τα πολύ μεγάλα θέματα της οικονομίας, της υπέρβασης της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οικονομικής κρίσης. Η Ιταλία είναι από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και της Ευρώπης, αλλά και η χώρα μας, όπως και η Ιταλία, υφίστανται αυτές τις άδικες και ανισότιμες καταστάσεις με βάση τις οποίες αυτή η κρίση παράγεται και αναπαράγεται και δημιουργεί μείζωνα κοινωνικά προβλήματα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Νότο. Stiamo quindi lavorando assieme per poter superare questa crisi, la crisi economica, la crisi che aggredisce e colpisce l'Europa. L'Italia costituisce una delle economie più grandi a livello mondiale, a livello europeo, e quindi la crisi che colpisce la Grecia e l'Italia, la crisi che stiamo subendo, dovrebbe essere una crisi da superare per poter affrontare congiuntamente tutti i problemi. Per non far sì che si ripeta la crisi, la quale a sua volta moltiplica questi problemi sociali. Πρέπει να ιτηθούν οι πολιτικές της λιτότητας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, αλλά και του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των νεοναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη και σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μαζί. Dobbiamo lavorare assieme affinché si possano sconfiggere tutte queste forze che producono l'austerità, il razzismo, l'emarginazione sociale, la xenofobia e i residui del nazismo. Αυτή όμως είναι και αυτά είναι και τα μεγάλα διακυβεύματα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία και οι δύο χώρες μας συμμετέχουν εδώ και πολλά χρόνια. Και η απόλυξη, η κατάληξη αυτών των αντιπαραθέσεων πάνω σε αυτά τα μείζωνα προβλήματα θα δώσουν και ζωή ή θα οδηγήσουν σε ιστορικά ανεπίτρεπτα διέξοδα την ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι τελικά ο αγώνας στον οποίο πρέπει χέρι-χέρι οι χώρες του Νότου και όχι μόνο να υπερνικήσουν τις δυσκολίες τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Queste sono le sfide che dovrebbe affrontare l'Unione Europea, le sfide che dobbiamo affrontare i nostri due paesi, l'Italia e la Grecia, per avere un esito positivo. Altrimenti, perché questo esito positivo sarà in grado di poter dare una vita per il futuro e questa sarebbe la lotta da vincere. Ringrazio molto il Presidente e sono lietissimo di essere nella sede del Parlamento. Cioè della sovranità popolare, nel paese dove la democrazia è nata, la Grecia.
Σας ευχαριστώ πολύ για την θερμή υποδοχή, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, στην έδρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, μια έννοια που γεννήθηκε στην Ελλάδα. La Grecia e l'Italia sono unite da, non soltanto da rapporti umani, culturali, politici da millenni, dalla storia, ma sono due paesi che interpretano oggi i valori che la civiltà classica ha consegnato ai tempi di oggi. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι δύο χώρες που ενώνονται όχι μονάχα από μια εξαιρετική ανθρωπιστική, ανθρώπινη, πολιτιστική και πολιτική σχέση εδώ και χιλιετίες. Είναι δύο χώρες που ερμηνεύουν, καλούνται να ερμηνεύσουν και ερμηνεύουν σήμερα τις αξίες του πολιτισμού που η Ελλάδα και η Ευρώπη μετέφεραν στον κόσμο. I valori di democrazia, di tolleranza, di rispetto della dignità di ogni persona, del confronto, del dialogo con gli altri. E questo è quello che è alla base della civiltà moderna, che Grecia e Italia vogliono conservare nei rapporti internazionali. Abbiamo Grecia e Italia la stessa concezione della politica internazionale, basata sulla pace, sulla collaborazione e sulla sicurezza. Και abbiamo anche la stessa visione dell'Unione Europea. Αξίες όπως η δημοκρατία, η ανεκτικότητα, ο διάλογος με τους άλλους, αυτές οι αξίες αποτελούν την βάση του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτές είναι οι αξίες που η Ελλάδα και η Ιταλία επιθυμούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να μεταφέρουν στην ανθρωπότητα. Η Ελλάδα και η Ιταλία συμμερίζονται μια κοινή αντίληψη για την διεθνή πολιτική. Μια διεθνής πολιτική η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην ειρήνη, στη συνεργασία και στην ασφάλεια. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν επίσης κοινή θεώρηση, κοινή οπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. L'Unione Europea è nata e si è sviluppata per garantire pace e sviluppo ai paesi che ne fanno parte, allargando anche il dialogo a paesi che non ne facciano parte. Questa condizione richiede che oggi si pensi particolarmente alla crescita economica, all'occupazione e al futuro dei giovani. Questo è il punto principale dell'ordine del giorno che deve avere oggi l'Unione Europea davanti a sé, la condizione dei giovani e del loro futuro. Η Ελλάδα και η Ιταλία επιθυμούν να προωθήσουν την ανάπτυξη, επιθυμούν να εγγυηθούν την ειρήνη, την ανάπτυξη. Η Ελλάδα και η Ιταλία, η Ευρώπη εν γέννη, βασίστηκε σε αυτές τις αξίες της ειρήνης, της ανάπτυξης και πραγματικά άνοιξε τις πόρτες της και διεύρυνε το διάλογο ακόμα και σε χώρες που δεν είναι ακόμη πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να κατορθώσει, να επιτύχει τους στόχους της και να εγγυηθεί ένα ασφαλές μέλλον στις νέες γενιές, θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στο μέλλον των νέων. Ringrazio molto a nome anche del sottosegretario agli esteri e della delegazione che mi accompagna il Presidente per l'accoglienza che ci ha riservato e faccio molti auguri, sapendo che i destini Grecia e Italia sono uniti strettamente e che le politiche che propugniamo sono fatte per il bene dell'Unione, ma in questo ambito per il bene dei cittadini greci e italiani. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την θερμή υποδοχή και την θερμή φιλοξενία σας. Εκφράζω τις ευχαριστίες και του Υφυπουργού Εξωτερικών που με συνοδεύει και της αντιπροσωπείας μου. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω για μια ακόμη φορά πόσο στενές είναι οι σχέσεις που μας συνδέουν και πόσο πραγματικά κοινή είναι η πρόθεσή μας να εργαστούμε προς μια καλύτερη Ευρώπη. Thank you.
Κουράκης είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου υπεύθυνο για τις διεθνείς σχέσεις. Signor Κουράκης, vicepresidente del Parlamento ellenico, competente per i rapporti internazionali. Κύριος Γιόλιας είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνοϊταλικής Φιλίας, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. L'onorevole Γιόλιας, che appartiene al partito del governo, è presidente. Της Βουλής. Νωρίτερα παρακολουθήσαμε μόλις τώρα τις δηλώσεις που έκαναν από κοινού ο κύριος Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Κοινή πρόθεση των δύο χωρών είναι να εργαστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη, τόνισε ο κύριος Ματαρέλα κλείνοντας τις δηλώσεις του που έγιναν πριν από λίγο. Νωρίτερα ο κύριος Βούτσης, μιλώντας για την επίσκεψη του κύριου Ματαρέλα εδώ στο Μέγαρο της Βουλής και στην Ελλάδα, τόνισε πως χρόνια οι δύο χώρες, ολόκληρα χρόνια, συμβαδίζουμε σε δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δρόμους της Ευρώπης. Εδώ και χρόνια οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για την ειρήνη στον κόσμο αλλά και την Ελλάδα. Είμαστε στο μάτι μιας γενικότερης αποσταθεροποιημένης περιοχής, τόνισε ο κύριος Βούτσης, ενώ από κοινού προσπαθήσαμε και οι δύο χώρες να φιλοξενήσουμε μετανάστες, ανθρώπους που προσπάθησαν να περάσουν και στην Ιταλία και στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Από κοινού, τόνισε ο κύριος Βούτσης, οι δύο χώρες προσπαθούν να λύσουν θέματα της οικονομικής κρίσης και να τα υπερβούμε. Ιταλία και Ελλάδα βρίσκονται σε μια άδικη κατάσταση, διανύουν μια άδικη κατάσταση αυτή την περίοδο, τόνισε ο κύριος Βούτσης. Να πάμε και στο συνάδελφο Φώτη Κωστόπουλο, ο οποίος είναι πάντα στο περιστήλιο της Βουλής από την Λεωφόρα Μαλίας και παρακολούθησε και εκείνους, άκουσε νωρίτερα τις δηλώσεις. Φώτη. Ιδιαίτερα σημαντικές οι τοποθετήσεις τόσο του κύριου Βούτση όσο και του κύριου Ματαρέλα. Mm-hmm. Το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται, οι πολιτικές λιτότητας, οι πολιτικές που προάγουν ξενοφοβικά, ρατσιστικά και νεοναζιστικά φαινόμενα πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να ιτηθούν. Πρέπει να ιτηθούν. Η συνεργασία πρέπει να είναι από όλους, mm-hmm. να συμμετέχουν όλοι. Τα φαινόμενα της αλληλεγγύης πρέπει να ενταθούν. Από τις χώρες του Νότου στέλνουμε ένα μήνυμα σήμερα, είπαν και οι δύο με μία φωνή. Ο κύριος Βούτσης είπε χαρακτηριστικά πως αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό τον αγώνα, είπε ο κύριος Βούτσης, οι δύο χώρες χέρι με χέρι πρέπει να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Ματαρέλα τώρα, Φώτη, και εκείνος ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή από την πλευρά του που ο κύριος Βούτσης και όλη η αντιπροσωπεία εδώ και όλη η υπηρεσία, να το πούμε, των διεθνών σχέσεων επεφύλασε στον κύριο Ματαρέλα. Είναι ιδιαίτερα ευτυχής που βρέθηκε, είπε χαρακτηριστικά, στην έδρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ελλάδα και Ιταλία είναι χώρες που ενώνονται για μια ανθρωπιστική, ενώνονται εδώ και χρόνια με μια ανθρωπιστική, ανθρώπινη και πολιτιστική σχέση, είπε ο κύριος Ματαρέλα. Για αιώνες, για πάρα πολλά χρόνια, αυτή ήταν πραγματικά η αρχή της τοποθέτησης του χαιρετισμού του κυρίου Ματαρέλα στην επίσημη επίσκεψή του σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση. Το στίγμα του όμως, αν μου επιτρέπεις, Κέλλη, το έδωσε χαρακτηριστικά σε τρεις γραμμές, μιλώντας και αυτός για το μέλλον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εστιάσει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, ενώ αναφορικά με τη μετανάστευση τόνισε ότι αυτή δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι πρόβλημα της Ιταλίας, είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Ο κύριος Ματαρέλα είπε πως Ελλάδα και Ιταλία επιθυμούν να προωθήσουν την ανάπτυξη, να εγγυηθούν την ασφάλεια, την ειρήνη στην όλη περιοχή και να ανοίξουν τις πόρτες και να υπάρξει διάλογος ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Ο κ. Ματαρέλα, κλείνοντας, τόνισε πως πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ειδικά για τις νέες γενιές, για τις επόμενες γενιές. Βεβαίως, Κέλλη, και στον αντίποδα βέβαια, ο κύριος Βούτσης ήταν πολύ συγκεκριμένος στο θέμα του προσφυγικού. Μίλησε για συνολική, συλλογική, πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση ενός φαινομένου, ενός ζητήματος που δεν αφορά τις χώρες του Νότου μόνο, δεν μπορούσε να αφορά μόνο τις χώρες του Νότου, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Και το μέλλον της. Να πούμε, Φώτη, πως είναι πάντα σε εξέλιξη συνάντηση των δύο αδρών. Έχουν πλέον και κλεισμένο των θυρών συζήτηση εκτός καμερών. Έχουν κλείσει οι κάμερες. Και σε πολύ λίγη ώρα, περίπου σε 10 λεπτά, ο κύριος Σέρτζιο Ματαρέλα πρέπει να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί φαντάζομαι πως θα αναφερθεί και πάλι στην προσπάθεια των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό
πρόβλημα, τη μεταναστευτική κρίση που μαστίζει όλη την Ευρώπη. Σαφέστατα, αλλά και, και τις προσπάθειες για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Ναι. Είναι δύο αλληλένδετα θέματα, Κέλλη, αυτά. Mm-hmm. Και αναμένουμε και εκεί, όπως είπες και εσύ, τις τοποθετήσεις του κ. Ματαρέλα και του κ. Τσίπρα πάνω σε αυτά τα δύο φλέγοντα ζητήματα. Ο κ. Ματαρέλα με τον κ. Βούτση βρίσκονται αυτή τη στιγμή και κλεισμένων των θυρών πράγματι στο γραφείο του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Έκαναν τις δηλώσεις του νωρίτερα στα κανάλια, τις οποίες παρακολουθήσαμε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής. Αναμένεται εντός ολίγου να ολοκληρωθεί και αυτή, κατηδία να το πούμε έτσι, συνάντηση των δύο πολιτικών ανδρών. Θα αποχωρήσει από την είσοδο της Λεωφόρου Αμαλίας ο κ. Ματαρέλα για να μεταβεί ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου, που θα έχει τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς, να πούμε πως τον κύριο Ματαρέλα συνοδεύει αξιωματούχος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία, και υπάρχει εδώ βέβαια και ο Έλληνας πρέσβης στην Ελλάδα, αλλά και ο πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα, με συγχωρείτε, ναι, είναι εδώ στην Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχει μεγάλη προσωπία όπου συναντάει τον κύριο Ματαρέλα από την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνής Συνεργασίας, όπως είναι χαρακτηριστικά ονομασία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας. Θα μπορούσε, Κέλλη, πραγματικά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και σε σχέση με τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μεγάλα, είναι τεράστια, είναι φλέγοντα. Οπότε δεν θα μπορούσε παρά να υπάρχει πολυπληθής αντιπροσωπεία από την ιταλική πλευρά. Νωρίτερα το πρωί, να πούμε πως ο κύριος Ματαρέλα έκανε ειδική αναφορά και πάλι στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στην οικονομική κρίση και να υπάρχει ενίσχυση των θέσεων εργασίας και των νέων ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο το είπε και τώρα νωρίτερα με τον κύριο Βούτση, ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην απασχόληση, στο μέλλον, στους νέους ανθρώπους που, όπως από εδώ, πολύ καλά μυαλά, φοιτητές, μεταναστεύουν και φεύγουν από την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει, όπως καταλαβαίνεις, και από την πλευρά της Ιταλίας, όπου αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερη απασχόληση, είναι οι άνθρωποι. Βεβαίως, είναι δύο ζητήματα που τα βιώνουν οι κοινωνίες, και η Ιταλική και η Ελληνική, αλλά και οι κοινωνίες του Νότου, mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ έντονα, πολύ πιο έντονα από τις υπόλοιπες χώρες. Γι' αυτό και οι φωνές τους είναι κοινές, είναι ενωμένες, είναι δυνατές, προκειμένου, όπως είπαν και οι δύο πολιτικοί άνδρες νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της να καθοριστεί από συνθήκες και δυναμικές αλληλεγγύης, συνεργασίας και όχι ξενοφοβίας, όχι συνθήκες ρατσισμού, όχι συνθήκες λιτότητας και ανεργίας. Να πούμε πως οι δύο χώρες έχουν πολύ καλές άριστες διμερείς σχέσεις, η Ελλάδα και η Ιταλία, και υπάρχει στενή συνεργασία σε πάρα πολλά θέματα, και στον πολιτισμό και σε επιχειρηματικό πεδίο, και σε οικονομική βάση. Υπάρχουν δηλαδή χρόνια που οι δύο χώρες στηρίζονται η μία στην άλλη και είναι πολύ καλές άριστες οι σχέσεις. Βεβαίως, σε πάρα πολλά επίπεδα, και μάλιστα ήταν συγκεκριμένη αναφορά και του κ. Ματαρέλα ακόμα και σε καλλιτεχνικά επίπεδα, σε επίπεδα πολιτισμού, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Οι σχέσεις, οι κουλτούρες των δύο λαών, των δύο χωρών, έχουν συναντηθεί εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες, σε κοινές πορείες. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι δύο μεσογειακές χώρες, βιώνουν και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά. Έχουμε πολλά στον ίδιο βαθμό. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε λοιπόν ότι είμαστε πάντα σε απευθεία σύνδεση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κύριος Νίκος Βούτσης, με τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Σέρτζιο Ματαρέλα, στο γραφείο του, στο σαλόνι του. Οι δύο άντρες συνομιλούν κατηδίαν αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε από λεπτό προς λεπτό να ολοκληρωθεί η συζήτησή τους, καθώς ο κύριος Ματαρέλα θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, Φώτη, αν θες να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα για τον κύριο Ματαρέλα. Το είπαμε νωρίτερα, ναι, ναι. Να το ξαναπούμε και τώρα, Κέλλη. Πρώην δικαστικός ο κύριος Ματαρέλα. Ναι, ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Έχει καταλάβει το ανώτερο αξίωμα, πολιτικό αξίωμα της Ιταλικής Δημοκρατίας. Και μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, μετά από πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Ματέο Ρέντζη. Μετά από πρόταση του Ματέο Ρέντζι, να πούμε, εσύ μας το είπες δηλαδή νωρίτερα. Βεβαίως. Και μετά την παραίτηση του Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Ακριβώς, του πρώην Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας.
Ο κύριος Ματαρέλα έχει ιδιαίτερα ευαισθησία στα θέματα δικαιοσύνης, να πούμε Φώτη, καθώς έχει ξεκινήσει από καθαρά η πολιτική οικογένεια, να το πούμε. Ήταν μια οικογένεια πολιτικών της Ιταλίας, από εκεί δηλαδή εμπνεύστηκε να μπει και στην πολιτική. Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στο κόμμα της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Ο αδερφός του ήταν πρόεδρος της Σικελίας από το 1978 μέχρι και το θάνατό του, όπου δολοφονήθηκε από τη μαφία. Και στη συνέχεια ανέλαβε θέση υπουργού στην κυβέρνηση του Τζιοβάνι Γκορία. Ήταν και μάλιστα υπεύθυνος για τη διασύνδεση της κυβέρνησης με το κοινοβούλιο τότε, ο κύριος Ματαρέλα. Ο υπουργικός στόχος, ακολούθησαν και άλλοι. Πράγματι. Και στη συνέχεια πήρε και θέση υπουργού δικαιοσύνης το 1990. Έπειτα από δημοψήφισμα το 1993 άλλαξε και ένα νόμο στην Ιταλία και μάλιστα πήρε σχεδόν το όνομά του αυτός ο νόμος στην Ιταλία. Στη συνέχεια ο κ. Ματαρέλα συνέχισε την πολιτική του καριέρα και διατέλεσε και υπουργός άμυνας το 1999 μέχρι το 2001. Βεβαίως. Στις κυβερνήσεις να πούμε και του Μάσιμο Νταλέμα αλλά και του Τζούλιο Αντρεώτη συμμετείχε ο κ. Ματαρέλα. Από διαφορετικές υπουργικές θέσεις. Έχει πολύ μεγάλη υπουργική και κοινοβουλευτική εμπειρία και φτάνουμε πριν από δύο χρόνια, τον Ιανουάριο του 2015, όπου ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ακριβώς, και μάλιστα ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, νικητής κατά την τέταρτη ψηφοφορία στις 31 Ιανουαρίου του 2015, λαμβάνοντας 665 ψήφους επί σύνολο 1009. Και ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του. Να πούμε ότι ο κύριος Ματαρέλα, για όσους ίσως Φώτη τώρα έχουν παρακολουθήσει την απευθεία σύνδεση, τώρα μόλις έχουν στους δέκτες τους το κανάλι της Βουλής, το τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, πως ο κύριος Ματαρέλα βρίσκεται στην Βουλή των Ελλήνων, εντός του Μεγάρου, έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Βεβαίως, στο πλαίσιο της διήμερης, να πούμε, επίσημης επίσκεψης και που πραγματοποιεί ο κύριος Ματαρέλα στη χώρα μας, σήμερα και αύριο. Προσκεκλημένος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Να πούμε πως το πρόγραμμα του κυρίου Ματαρέλα, του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, θα συνεχιστεί και αύριο. Θα επισκεφθεί το Μουσείο της Ακρόπολης. Φυσικά δεν γινόταν να μην επισκεφθεί αυτό το στολίδι που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, το καταπληκτικό Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί λοιπόν θα είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάλι, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, όπου θα τον υποδεχθεί μαζί και με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Κονιόρδου, όπου θα τον ξεναγήσει το Μουσείο της Ακρόπολης. Αργότερα, ο Ιταλός Πρόεδρος, παρουσία του Έλληνα ομόλογού του, του κύριου Παυλόπουλου, θα επισκεφθεί την έδρα του Ιδρύματος Τη βιβλιοθήκη συλλογή Τάικου, όπου και εκεί θα ξεναγηθεί στο Ίδρυμα Ωνάση, ενώ θα ολοκληρωθεί η ξενάγησή του το μεσημέρι με όλη την αντιπροσωπεία την Ιταλική στην Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν θα ξεναγηθούν όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας για να δουν από κοντά την ιστορία την ελληνική, τη δική μας πλέον. Και ο κύριος Ματαρέλα θα αναχωρήσει για τη Ρώμη αύριο το απόγευμα στις 4.30 με 5 περίπου το απόγευμα. Είναι μόλις 6.30 να πούμε. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ολοκληρωθεί η συνάντηση του κύριου Ματαρέλα με τον κύριο Βούτσι. Αναμένεται από λεπτό σε λεπτό και ο κύριος Ματαρέλα με τον κύριο Βούτσι να εξέλθουν του Μεγάρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εδώ δίπλα μου τα αυτοκίνητα έχουν ήδη ανάψει, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα. Οι μηχανές είναι αναμένες. Προκειμένου να πάνε τον υψηλό καλεσμένο μας στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε λοιπόν πως σε λίγο θα ολοκληρωθεί η επίσημη επίσκεψη του κύριου Ματαρέλα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων. Να αναφερθούμε Φώτη στα και σημαντικότερα σημεία όπου οι δύο άντρες συζήτησαν μεταξύ τους. Η χρόνια φιλία των δύο χωρών. Συμβαδίζουμε στους ευρωπαϊκούς δρόμους, τους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εργαζόμαστε από κοινού για την ειρήνη στον κόσμο αλλά και στις δύο χώρες. Και όπως είπε ο κύριος Βούτσις, χαρακτηριστικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας γενικότερης αποσταθεροποιημένης περιοχής. Από κοινού οι δύο χώρες προσπάθησαν να φιλοξενήσουν ολόκληρες οικογένειες που έχουν ξεκλειριστεί και θέλησαν να περάσουν από την Ελλάδα και την Ιταλία για μια καλύτερη ζωή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντα παρακολουθούμε πλάνα, κυρίες και κύριοι, από την
είσοδο του κύριου Ματαρέλα στο σαλόνι του Προέδρου της Βουλής. Λίγα λεπτά νωρίτερα είναι αυτά που παρακολουθούμε στους δέκτες μας τώρα. Εκεί ήταν και ο κύριος Αναστάσιος Κουράκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, αλλά και ο κύριος Γκιόλας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τον βλέπουμε στα πλάνα μας. Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ελλάδας-Ιταλίας. Σωστά. Γιόλας. Και ήθιστε να βρίσκεται και. Όταν έχουμε ένα επίσημο καλεσμένο από μια χώρα, να βρίσκεται και ο πρόεδρος της ομάδας φιλίας της χώρας που φιλοξενούμε. Καθώς και όλο το διπλωματικό γραφείο του πρόεδρου της Βουλής. Βέβαια. Που έχει και οργανώσει. Βέβαια. Πάντα από το διπλωματικό γραφείο της Βουλής οργανώνονται όλες αυτές οι πολύ επίσημες επισκέψεις και υψηλοί καλεσμένοι μας. Πολύ στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σωστά. Να πούμε λοιπόν πως από κοινού οι δύο άντρες συμφώνησαν πως εργάζονται για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση που και οι δύο χώρες βιώνουν, να υπάρξει μια υπέρβαση και ειδικά ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε πως αντιμετωπίζονται και οι δύο χώρες με μια αδικία. Είναι άδικες οι καταστάσεις απέναντι στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πρέπει να... Νομίζω, Κέλλη, ότι οι φωνές που έχουν εκφραστεί όχι μόνο από σήμερα εδώ από τον κύριο Ματαρέλα και τον κύριο Βούτσι, αλλά και από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας συγκλίνουν σε αυτό, δηλαδή στο ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη συνεργασία και στο θέμα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και στο θέμα της εξόδου από την σκληρή και μονόπλευρη λιτότητα, αλλά και στο θέμα το προσφυγικό. Νομίζω ότι και σήμερα οι δύο πυλώνες των τοποθετήσεων, τόσο του κ. Ματαρέλα όσο και του κ. Βούτσι, είχαν να κάνουν με αυτά τα δύο κέρια σημασία ζητήματα, το οικονομικό και το προσφυγικό. Ακριβώς είναι αυτά τα δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν όλη την Ευρώπη, αλλά ειδικά εμάς, αυτές τις δύο χώρες, καθώς από την πλευρά μας Ιταλία και Ελλάδα έχουν δεχθεί ένα μεγάλο κύμα και δεχόμαστε ένα απίστευτο κύμα σε αριθμό μεταναστών, όπου τους φιλοξενούμε, όπου κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να είναι ανθρώπινες συνθήκες εδώ διαβίωσης και επιβίωσης, και από την πλευρά τους οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί, δεν τηρούν αυτό που θα έπρεπε, δηλαδή να δεχτούν και μετανάστες και να αποσυμφορεθούν η Ελλάδα και η Ιταλία με αυτόν τον τρόπο. Έχεις δίκιο, Κέλλη, και συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο που είπες, την τήρηση των συμφωνιών έχει αναφερθεί πολλάκι ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης, ζητώντας, αν μη τι άλλο, την τήρηση αυτών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Ακριβώς. Πάντα σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί σε πολύ λίγο η συνάντηση του Πρόεδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, του κύριου Σέρτζιο Ματαρέλα, με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Είναι στο γραφείο του κύριου Βούτσι αυτή τη στιγμή και ολοκληρώνεται, φαντάζομαι, η συζήτηση που έχουν. Έχει και πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε και πολύ αδελφοί λαοί, μοιάζουμε σε πολλά πράγματα. Παρότι ήταν για τις 6.30 το ραντεβού και είναι για τις 6.30 το ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου του κ. Ματαρέλα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα θερμό, με την καλή έννοια, εντός του γραφείου του κ. Βούτσι. Οι δύο άνδρες συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί, βέβαια όχι για πολύ ακόμη. Έχει πάει λίγο το πρωτόκολλο, ο χρόνος έχει πάει λίγο. Έχουμε ξεπεράσει λίγο το πρωτόκολλο. Έχουν πολλά να συζητήσουν, βέβαια. Πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε πως και το πρωί ο κύριος Ματαρέλα έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσει στην οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση θέσης ενεργασίας των νέων ανθρώπων. Κάτι που είπαμε και εμείς νωρίτερα, όπως είπε και ο κύριος Βούτσης και ο κύριος Ματαρέλα. Νομίζω πως σε αυτό το σημείο μπορούμε να ολοκληρώσουμε την απευθεία σύνδεση που είχαμε, Φώτη. Σε πολύ λίγο θα φύγει, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Ματαρέλα από την Βουλή των Ελλήνων. Θα ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής για να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμο, που θα έχει τις επαφές του με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η έκτακτη αυτή εκπομπή, να το πούμε, για την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας εδώ στη Βουλή των Ελλήνων. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.